Λοιπόν, στις 16 Μαρτίου το Σάββατο, στη 1.30 ώρα στην κεντρική πλατεία στα Περιβολάκια, θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση και θα συμμετάσχουμε κι εμείς με αποκριάτικα τραγούδια, χαρούμενα, καντάδες, μασκαράτες και τέτοια. Θα προσπαθήσουμε λιγάκι να αναβιώσουμε την παλιά αποκριά που κάνανε οι παλιοί και εμείς, σαν μεγάλοι που είμαστε, να θυμηθούμε τα νιάτα μας και αυτά. Θα παρακαλούσα όποιος μπορεί και όποιος έχει να έρθει να παρακολουθήσει αυτή την ωραία εκδήλωση. Οι καντάδες φίβου έχουν αρχίσει και γίνονται στα μάτια της πόλης. Αρχίζουν και περνάτε μια ταυτότητα που την αγαπάει ο κόσμος, που έρχεται, τραγουδάει μαζί στις παλιά τραγούδια. Προσπαθούμε να δώσουμε κάτι καλό. Το τραγούδι είναι πολιτισμός, είναι υγεία στο μυαλό. Εμάς που είμαστε λιγάκι σε μια κάποια ηλικία, μας δίνει χαρά, μας κάνει να νιώθουμε νέους και προσπαθούμε να θυμηθούμε αυτά τα παλιά που περάσαμε κάποτε. Καντάδες συνήθως έχουμε ακούσει στα νησιά. Η Κορινθία είχε καντάδες. Εγώ θυμάμαι από τα σαν πιο παλιός βγαίναμε, τραγουδάγαμε, είχαμε συνηθίσει να λέμε τραγουδάκια σε κανένα στενό, σε κανένα παράθυρο. Προσπαθούσαμε να θυμηθούμε την πολύ παλιά Αθήνα. Γυρνάμε σε αυτά τα ωραία τώρα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όμως ο κόσμος έχει αποξενωθεί μεταξύ τους. Η καντάδα μπορεί να φέρει πιο κοντά τον κόσμο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο κόσμος να σας παρακολουθήσει, το νιώθετε αυτή την ατμόσφαιρα? Τη νιώθουμε και τη νιώθουμε πολύ έντονα, γιατί εκτός από το χειροκρότημα το οποίο μας δίνει πολύ χαρά, βλέπουμε τον κόσμο που ζητάει και άλλο και άλλο και άλλο. Και αυτό οπωσδήποτε μας κάνει να νιώθουμε μια αισιοδοξία ότι πρέπει το τραγούδι να μας φέρει πιο κοντά. Είναι αυτές πάντως να βλέπουμε ομάδες από ανθρώπους με την κιθαρούλα τους να τραγουδάνε στο κέντρο της πόλης. Εντάξει, αυτό είναι λιγάκι δύσκολο. Δεν έχουμε κιθάρες. Εμείς απλώς μια χοροδία έχουμε κάνει και προσπαθούμε. Σας βάζουμε ιδέες όμως. Θα βρείτε κάποιο με κιθάρα. Θα προσπαθήσουμε. Και όχι τίποτα άλλο, να ενισχύσετε και κανένα νέο που θέλει να πει το δικό του έρωτα με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Μπράβο, αυτό θα ήταν καλό και κάνουμε και κάλεσμα και σε νέα παιδιά που θέλουν και τους αρέσει το τραγούδι. Γιατί όσο να είναι, εμείς μεγαλώνουμε, μπορεί να φύγουν, να αφήσουμε στη χοροδία, να αφήσουμε κάποιο στίγμα. Πού μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει, αν θέλει να γίνει μέλος αυτής της ομάδας του φίβου? Δύο φορές την εβδομάδα έχουμε πρόβα στο θεατράκι του Δημαρχείου. 6 με 8, όποιος θέλει μπορεί εκεί και από εκεί και μετά θα του δώσουμε εμείς τι χρειάζεται να κάνει για να γίνει μέλος. Και απλώς μέλος, ας μην συμμετάσχει στη χοροδία, να είναι μέλος του ομίλου μας. Και ανακεφαλαιώνοντας, το Σάββατο είναι με δωρεάν είσοδο? Βεβαίως δωρεάν. Δωρεάν στα κεντρική πλατεία στα Περιβολάκια.